Χαίρετε φίλες και φίλοι από το Ολυμπιακό Γυμναστήριο των Άνω Λιωσίων, 5η 31 Μαρτίου, 18η αγωνιστική στον τρίτο όμιλο της Master League και το Black Mamba με ρεκόρ 14-2 υποδέχεται τους Ελιτήριους που βρίσκονται στο 17 μάτς. Αδιάφορο βαθμολογικά και για τις δύο ομάδες. Το Black Mamba που έχει κλειδώσει θέση στα play-off και στα ψηλά του ομίλου, ανοιχτό και το ενδεχόμενο ακόμα και για την πρώτη θέση. Όλα τα λεφτά για αυτούς. Το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής απέναντι στους Thunderdogs που θα κρίνει το ποιος θα βγει δεύτερος. Οι Ελιτήριοι στην πέμπτη θέση δεν κατάφεραν να περάσουν στην επόμενη φάση. Πρώτη κατοχή στο μάτς λοιπόν για το Black Mamba του coach Μπασδάνη. Στην πρώτη ευκαιρία θα δούμε και πεντάδες. Τρίποντο του Μονέου, άστοχο, μαζεύει ο Πατωνίδης ο Φίλιππος. Με τα αδέρφια Πατωνίδη, τον Κωνσταντινάκο, τον Βέλη και τον Μωυσή ξεκινούν το μάτς οι Ελιτήριοι. Για τους Ελιτήριους δεν είναι αυτό το τελευταίο μάτς της χρονιάς, καθώς έχουν πάρει μεγάλη πρόκληση στο κύπελο και θα αντιμετωπίσουν τους Στιφάδο Bulls. Άστοχος ο Μωυσή σε σου τριών πόντων, παίρνει ο Χιντάν και αφήνει στον Μονέο. Λοιπόν, ο Χιντάν, ο Μονέος, ο Καριώτης, ο Μουσούλης και ο Δέδες το αρχικό σχήμα του Black Mamba. Μαρκαρίζεται και παίρνει ο Δέδες. Να πάει κοντά στο καλάθι και θα σκοράρει. 2-0. Τον Βασίλη Δέδε, ο προέρχεται από εξαιρετική εμφάνιση με 19 πόντους και 17 rebound την τελευταία αγωνιστική. Καλάθι του Κωνσταντινάκου εντωμεταξύ για το 2-2. Black Mamba επικράτησε τον Lionman με το εμφατικό 47-72. Από νίκη έρχονται και οι Ελιτήριοι που επικράτησαν με 28 πόντους τον Basket Maniacs, 78-50 έλειξε εκείνο το μάτς. Επιστρέψουμε όμως στο παιχνίδι. 2-2 το σκορ έπειτα από 1,5 λεπτό. Κωνσταντινάκος από την κορυφή σημαδεύει σωστά και φτάνει και τους 5 πόντους. 5-2. Βέβαιες, περνά την μπάλα χαμηλά στον Χιντάν που πιάνει δουλειά στο χαμηλό post. Καριώτης, αστοχή πρώτου Πατωνίδη που θα τρέξει. Πατωνίδη στον Μωυσή για να ξαναπάρει. Μωυσής θα μπορούσε να εκτελέσει. Με υπομονή θα επιτεθούν τώρα οι Ελιτήριοι. Φίλιππος Πατωνίδη στα 10 δευτερόλεπτα. Κωνσταντινάκος. Καλή άμυνα του Δέδε. Καλύτερη επίθεση του Νίκονα που έχει ξεκινήσει καυτό στο μάτς. 2-7. Μονέος πίσω από το screen. Μπάλα στο σίδερο και στα χέρια του Μουσούλη που θα ανανεώσει. Θα δοκιμάσει και για 3 εκτός της ισορροπίας. Το rebound από τον Κωνσταντινάκο. Και ο Μουσούλης προέρχεται από πολύ καλή εμφάνιση με 14 πόντους και 5 assist στο τελευταίο μάτι της ομάδας του. Πατωνίδη στη weak side, εκείνο ο Μωυσής, η έξτρα πάσα. Ωραία high-low συνεργασία, Μωυσής θα σκοράρει από την πάσα του Φίλιππου Πατωνίδη. Δεν λειτουργήσε καλά εδώ η άμυνα του Black Mamba. Οι Ελιτήριοι έχουν ξεκινήσει εξαιρετικά το μάτς και προηγούνται με 7 πόντους, 2-9. Μονέος. Σημαντική αποχώρηση από το roster του Black Mamba, αυτή του Αλέξανδρου Λουκόπουλου. Καριώτης, Μονέος και τώρα Μουσούλης. Πάνω του ο Βέλης, δίποντο του Μουσούλη, άστοχο, μάζεψε ο Φίλιππος ο Πατωνίδης, ο οποίος μίλησε και στην κάμερα της διοργάνωσης. Μας είπε κάτι πολύ ωραίο, ότι η ομάδα του απόψε ένας από τους λόγους που μαζεύτηκε είναι για να έχουν ρυθμό οι αντίπαλοι τους στα play-off. Δήλωση που δείχνει και την ποιότητα των Ελιτήριων σαν ομάδα πέρα από το αγωνιστικό σκέλος. Μονέος τροφοδοτεί τον Δέδε. Δέδες απέναντι στον Κωνσταντινάκο και στον Πατωνίδη που έκλεισε για να βοηθήσει. Βρίσκει τον τρόπο να σκοράρει και να φτάσει και τους 4 πόντους. 4-9 λοιπόν. 6 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Που μακάρι να είχε και βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ανάποδο λέει από του Φίλιππου Πατωνίδη. Δεν θα καταλήξει στο καλάθι. Ο Μονέος σε γρήγορο transition και ένα πολύ ωραίο τελείωμα. Γιάννης Μονέος, 6-9.
Μιναζόνης από το Black Mamba στο ξεκίνημα, 3-2. Βέλης από την κορυφή, το έχει αυτό το shoot και το αποδεικνύει. Κρήτονας Βέλης, 6-12, double score. Βέλης με 8 πόντους, 6 rebound και 2 τρίποντα στην περασμένη αγωνιστική. Μουσούλης θέλει να τα βάλει με όλους, μαζί εδώ Πατωνίδης. 6 παίκτες στο απόψινό ρόστερ των ελιτήριων. Ο Καρδάσης είναι αυτός που περιμένει στον πάγκο και θα περάσει ως αλλαγή στην πρώτη διακοπή. Στοιχείο Κωνσταντινάκος. Ενώ υπάρχει time out. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε. Κύλησε το πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Σαφώς πιο αποτελεσματική η ελιτήρη. Οι ελιτήροι που νομίζω ότι τους αρέσει να παίζουν απέναντι σε ζώνη. Έχουν δουλέψει αρκετά απέναντι σε τέτοιες άμυνες. Δέδες εκτός ισορροπίας. Φιλντάμ στο επιθετικό rebound. Καλή άμυνα του φίλου μου Πατωνίδη. Παίρνει ο Θάνος. Πάλι από τον Δέδε. Πρέπει να έχει χτυπήσει στο πρόσωπο ο Θάνος ο Πατωνίδης. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Πάμε σε διακοπή. Όλα καλά ευτυχώς με τον Θάνο. Συνέχεια στο μάτς. Πατωνίδης. Βέλης για τον Καρδάση. Πολύ γρήγορα στα πόδια. Πέρασε εύκολα. Πατωνίδης. Βέλης είναι σουτ 2 πόντων και είναι άστοχο. Ψηλά ο Καρδάσης απέναντι σε δύο παίκτες. Τον σταματά εύκολα εκεί ο Καριώτης. Μονέος. Αμέσως το φάουλ από τον Μωυσή. Έξυπνο φάουλ. Από το ρεπορτάζ που προέκυψε από τις δηλώσεις πριν το μάτς, μάθαμε και για τον τραυματισμό του Γκότσι, του ψηλού των ελιτήριων, που είχε εξαιρετική παρουσία φέτος. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό και να επιστρέψει για το μάτς του Κυπέλου απέναντι στους Στιφάντο Μπούλς. Βέδες, φάλ του Πατωνίδη. Βολές για τον Βασίλη Δέδε. Και τον Black Mamba έχει περάσει την επόμενη φάση του Μπασκετάκι Cup και θα αντιμετωπίζει και εκείνο ομάδα από την Elite, τους Blazers. Ο Μωυσής στον πάγκο επιστρέφει στο μάτσο ο Κωνσταντινάκος. Ο Κωνσταντινάκος που θυμίζω μετρά τους 7 από τις 12 πόντους της ομάδας του, αν δεν κάνω λάθος. Δέδες στο καλάθι, 7-12. '56-64 είχε λήξει το μάτς του πρώτου γύρου με νίκη του Black Mamba τότε. Να δούμε τι θα γίνει απόψε. Μία στις δύο από τον Δέδε. Σετ επίδεση για τους ελιτήριους. Κωνσταντινάκος. Καλή άμυνα του Δέδε, θα του πάρει το πορτοφόλι εδώ. Βέλης θέλει να απαντήσει με άμυνα και εκείνος. Μουσούλης, πέναλτι στο καλάθι. Θοδωρής Μουσούλης, 10-12. Ιδιαίτερα επικίνδυνος παίκτης από μέση και μακρινή απόσταση. Βάλα στον Πατωνίδη τώρα που διεισδύει από την baseline. Πάει στο ανάποδο lay-up. Πάρα λίγο να πετύχει ένα εντυπωσιακό καλάθι. Rebound του Καριώτη. Τρέξε, τρέξε, φωνάζει ο Παντελής Μπασδάνης από τον πάγκο. Αστοχός ο Δέδες. Παίρνει ο Καριώτης που επιμένει κατά το καλάθι. Δεν υπάρχει φάουλ, η κατοχή θα παραμείνει για τον Black Mamba για ακόμη 11 δευτερόλεπτα. Ο νέος θα επαναφέρει για τον Χιντάν. Διπλώνει την άμυνα ο Θάνος ο Πατωνίδης. Και θα χρειωθεί το φάουλ. Πρέπει να είναι το δεύτερο για εκείνον. Θα πάει στον πάγκο για να προστατευτεί στη θέση του. Επιστρέφει ο Λάζαρος Μωυσής. 3 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Ένα δίποντο χωρίζει τις δύο ομάδες και ο Χιντάν έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Χάνει όμως την πρώτη. Μέσα η δεύτερη. 11-12. Μωυσής. Καρδάσης. Καρδάσης από τους ταχύτερους παίκτες στην κατηγορία.
Καλή κυκλοφορία, αλλά λάθος από τον Θάνο Πατονίδη που θέλησε να δώσει τον Κωνσταντινάκο. Παίρνει ο Μουσούλης, το Ρακόβης Αντρέιλερ, ο Δέδες, Μονέος. Δεν θα βιαστεί τον Black Mamba που επιτίθεται από το low post. Καριώτης εποφελίσεται από τις κόντρες, καλάθι και φάουλ. Ωραία προσπάθεια από τον Τάσο Καριώτη που θα έχει και το δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Βάζει μπροστά την ομάδα του. 13-12. Θα έρθει το έμεσο τρίποντο, καλύτερα για το Black Mamba αφού ο Δέδες βρίσκεται στο κατάλληλο σημείο και με το γνωστό παλικαρίσιο τρόπο θα πετύχει το καλάθι. 15-12. Έχουμε ένα καλό σερί 8-0 τώρα οι γηπεδούχοι. Για να δούμε τον Καρδάση που διεισδύει και πασάρει για τον Μωυσή. Καρδάσης με το φλότερ, ψηλά ο Πατονίδης. Εδώ θα νικήσει στην προσωπική του μονομαχία τον Δέδε. 15 όλα. Μονέος βρήκε το χώρο που ήθελε για να εκτελέσει. Στη συνέχεια μπάλα περνάει εκτός από τα χέρια του Χιντάν. Οι ελτήροι έχουν συμπληρώσει 4 ομαδικά. Μόλις ένα φάουλ έχει το Black Mamba. Σκάρτα 2 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Καρδάση σε ρόλο οργανωτή για τον Κωνσταντινάκο. Ζητά απέναντι ο Βέλης, παίρνει ο Μουσούλης. Κεφάλι του Κωνσταντινάκου. Πέμπτο ομαδικό. Βολές για τον Θεοδωρή Μουσούλη. Απρόσεκτο φάουλ εδώ. Όχι. Νομίζω έπρεπε να δοθούν βολές. Κανονικά πρέπει να υπάρξει διακοπή. Παίρνει ο Κωνσταντινάκος. Καρδάσης. Κωνσταντινάκος στο τρίποντο στο transition. Δεν μπορούσε να ευστοχίσει και πάλι. 92 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Το μάτς ισορροπία. Μονέος σε προσωπική ενέργεια θέλησε να τα βάλει με όλους. Θα πάρει ο Μωυσής και τώρα υπάρχει αμυντική ανισορροπία. Καρδάσης πέρασε ωραία από τον Δέδε και θα πετύχει το καλάθι. Πάμε. 15-17. Οι ελτήροι που για μένα αν μαζεύονταν φέτος μια σταθερή εφτάδα, όχι απλά θα έμπαιναν play-off, θα ήταν και στις πρώτες θέσεις. Μάγαμε σταθερό κορμό εδώ και χρόνια με καλή χημεία. Ο Black Mamba ανανεώνει την επίθεσή του. Ο Μονέος αστοχή με τη σειρά του. Την τάντζη τα φάουλ, παίρνει ο Καρδάσης. Καλή άμυνα του Μονέου που θέλει να γυρίσει και να διορθώσει η κατοχή για τον Black Mamba. Με τον Μονέο να δίνει τη λύση. Ώρα για αλλαγή. Ο Καριώτης πάει στον πάγκο να πάρει ανάσες. Περνά στο μάτς με το νούμερο 88, Ανέστης Φώτογλου. Μικρή απόκληση στα 2 χρονόμετρα, 19 δεύτερα ακόμα. Μουσούλης από τη 45. Το rebound αμυντικό από τον Καρδάση που θα τρέξει. 11 δευτερόλεπτα ακόμα. Καρδάσης περνάει. Τι βάζει ο Καρδάσης, τρομερή φάση. Νικά όλη την άμυνα του Black Mamba. 15-19, 3 δεύτερα ακόμα. Μονέος στη λήξη. Πάρα λίγο. Τέλος πρώτης περίοδου, 15-19. Πανέμορφο παιχνίδι στο κλειστό της ΑΕΚ. Τα λέμε σε λίγο. Δεύτερο δεκάλεπτο στα Αλιώσια. Σε ένα μάτς που πραγματικά χαίρομαι που είμαι εδώ και το περιγράφω. Συν 4 για τους ελιτήριους που θα έχουν την πρώτη κατοχή. Υπάρχει ένα μικρό μπέρδεμα. Για να δούμε για ποιον είναι την πρώτη κατοχή της δεύτερης περίοδου. Ευκαιρία να πούμε τις πεντάδες. Λοιπόν, τα αδέρφια Πατονίδη, ο Καρδάσης, ο Κωνσταντινάκος και ο Μωυσής στην πεντάδα.
των τυπικά φιλοξενούμενων. Από την άλλη πλευρά ο Μονέος, ο Φωτογλου, ο Δέδες, ο Χιντάν και ο Μουσούλης. Οι πέντε που τελείωσαν την πέντε περίοδο συνεχίζουν για τον coach Παζάνη. Ωραία πάσα του Θάνου Πατονίδη. Καρδάσης. Μωυσής. Ωραία, θα περάσει, ελευθερώνει για τον Θάνο. Corner 3 για το αμυντικό rebound του Χιντάν στη συνέχεια. Μονέος, Μουσούλης. Δεν μπόρεσε να σκοράρει, παίρνει ο ίδιος, προσποιείται και σε δεύτερο χρόνο θα πετύχει το καλάθι, 17-19. Με τον Μουσούλη να έχει 5 πόντους νομίζω. Ωραία κυκλοφορία για τους ελιτήριους, αυτό είναι που σας είπα. Έχουν δουλέψει πολύ απέναντι στη ζώνη, εδώ ένα πολύ ωραίο high-low με Νίκο Κωνσταντινάκο και Φίλιππο Πατονίδη, θα κάνει το σκορ 17-21. Αλλά βρίσκει στο πόδι του Φίλιππου. Το παραδέχεται σηκώντα το χέρι. Τέσσερα δευτερόλεπτα ακόμη για τον Black Mamba. Χιντάν κράτησε την ισορροπία του αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει με το αριστερό. Κωνσταντινάκος. Πλάι για τον Μωυσή, Καρδάσης στον Θάνο Πατονίδη. Μωυσής, Κωνσταντινάκος επιτίθεται στο close out. Καλή άμυνα του Δέδε, Πατονίδης εξτραπάσα. 7 δεύτερα ακόμα, κάποιος πρέπει να σουτάρει όμως τώρα. Ο Πατονίδης θα είναι αυτό με ένα step back. Θα μαζέψει ο ίδιος, τυχερός εδώ. Ανανεώνει και κερδίζει και το φάουλο από τον Φωτογλου. Είχε πέσει στο παρκέ και η μπάλα του ήρθε συστημένη πάνω του. Ένα φάουλο για κάθε ομάδα μετά από 1,5 λεπτό στη δεύτερη περίοδο. Διαφορά στους 4 και 14 επίθεση για τους ελιτήριους. Κωνσταντινάκος, Μωυσής, Καρδάσης. Είναι σου τριών πόντων και είναι άστοχο, ψηλά ο Χιντάν. Μονέος για τον Δέδε που ήρθε σαν τρέιλερ και σιγά μην το χάνε. 19-21, Βασίλης Δέδες, 2 ακόμα πόντι. Μπράβο Μονέος, μπράβο Δέδες. Καρδάσης, Πατονίδης, Κωνσταντινάκος, ωραία στον Φίλιππο, μια ακόμα εξαιρετική συνεργασία. Βγαλμένη από το πινακάκι του Νίκονα. 19-23, σταθερά μπροστά η ελιτήρη. Από τα τέλη της πρώτης περίοδου, Μονέος θέλει να απαντήσει αλλά αστοχή. Δεν έχει ξεκινήσει καλά το μάτς. Χιντάν εκεί υπερέχει και σε ύψος και σε δύναμη. Αλλά θα χρεωθεί με το επιθετικό φάουλ. Αλλαγή για τους ελιτήριους. Ο Βέλης στη θέση του Καρδάση. Οι ελιτήριοι που θυμίζω πήραν συγκλονιστική πρόκριση απέναντι στον αίτητο μέχρι τότε αντίλαλο με 5 παίκτες και με 4 στα τελευταία λεπτά. Και τα σκληροτράχυλη ομάδα. Σκληροτράχυλος είναι και ο Χιντάν που πάει μέχρι μέσα αστοχή αλλά στη συνέχεια της φάσης είναι εκεί ο Θοδωρής Μουσούλης για να μειώσει ξανά στους 2. 21-23, 7 λεπτά ακόμη στο πρώτο ημίχρονο. Πάσα στην πλάτη της άμυνας, Πατονίδης προσποιείται. Φάουλ από τον Δέδε. Σημαντικό είναι ότι ο Πατονίδης θα εκτελέσει ζευγάρι βολών. Ο Χιντάν πάει στον πάγκο, επιστρέφει ο Καριώτης. Τρίτο ομαδικό του Black Mamba. Ένα φάουλ έχουν ελιτήρι. Σε πρώτη βολή. Μέσα και η δεύτερη. 21-25. Πολύ ωραίο μάτς το κλειστό της ΑΕΚ. Ακολουθεί και το παιχνίδι των Thunderdogs με την Capital για τον ίδιο όμιλο.
Thunderdogs που πήραν ιστορική πρόκριση απέναντι στους Lakers. Με τρομερό μπάσκετ και τον Καπαριλιό του να βάζει μια 38, αν θυμάμαι καλά, με 68 τρίποντα. Πατονίδη στον αφήνουν μόνο του, δεν θα τους τιμωρήσει. Αμυντικό το rebound από τον Καριώτη. Και τώρα Μονέος. Αυτό το τρίποντο του Φωτογλου. Ναι, Φωτογλου. Ο Πατονίδης από την ωραία πάσα του Κρήτονα. Αν πρόλαβα να δω καλά, ο Κρήτονας ήταν που έβγαλε την assist. 21-27. Πολύ καλή ελτήρη. Τα πρώτα 14 αγωνιστικά λεπτά. Δέδες στον δεξί διάδρομο. Βγάζουν την άμυνα οι φιλοξενούμενοι. Πατονίδης θα κατεβάσει. Αλλά στον Βέλη τώρα. Κωνσταντινάκος για δύο με ταμπλό. Το rebound του Καριώτη που θα μπορούσε να δώσει στον Μονέο για πρωτεύοντα εχνιδιασμό. Γύρισαν οι ελιτήροι. Οργανωμένη επίθεση. Καριώτης. Θα χρεωθεί με βήματα. Σημαντική απουσία σήμερα του Θοδωρή του Μπολοτάκη. Που από ό,τι άμα θα είχε ένα ελαφρύ διάστρεμα. Λογικά θα είναι στο επόμενο μάτι της ομάδας του. Παίκτης με τρομερά ποσοστά ευστοχίας, ειδικά από μέση απόσταση. Πατονίδης, Βέλης. 9 δευτερόλεπτα ακόμα, πιέζει τον Black Mamba και κλέβει με τον Μουσούλη. Μουσούλη, τελείωσε το, του φωνάζει ο Μπαζδάνης και έτσι τα κάνει ο Θοδωρής. 23-27. Πάμε σε ένα time out. Εδώ είμαστε. Τελευταίο πεντάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο. Το μάτς παραμένει κλειστό, παραμένει derby. Τους ελιτήριους να έχουν τον πρώτο λόγο μέχρι στιγμής. Εδώ θα γίνει το λάθος από την κακή συνεννόηση μεταξύ των αδερφών Πατονίδη. Μονέος για τρεις στο transition. Ίσως να βιάστηκε εδώ, παίρνει ο Καριώτης και ανανεώνει. Φωτογλου και αυτός για τρεις. Πάνω από τον Θάνο, από τον Φίλιππο μάλλον, Πατονίδη. Αδέρφια Πατονίδη, ο Βέλης, ο Μωυσής και ο Κωνσταντινάκος στην πεντάδα των φιλοξενούμενων. Συνεχίζουμε άμυνα ζώνης. Οι παίκτες του coach Μπαζδάνη, 2-3 τώρα. Άστοχος ο Κωνσταντινάκος, μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Μονέος. Μονέος, Δέδες, Φωτογλου, Καριώτης και Μουσούλης που έχει τώρα την μπάλα για τους γηπεδούχους. Ο νέος παίρνει screen, ψάχνει τον drive, κερδίζει το φάουλ από τον Βέλη. Δεύτερο ομαδικό για τους ελιτήριους. Ζευγάρι βολών για τον Γιάννη Μονέο. Ο Μονέος που αν δεν κάνω λάθος είναι καινούργια προσθήκη για τους ελιτήριους. Και έχω και την εντύπωση ότι στο τελευταίο μάτς που αγωνίστηκε ήταν και MVP. Μπέτσον MVP. Κωνσταντινάκος στον πάγκο. Στη θέση του Καρδάση, 25-27 η διαφορά. Κυμαίνεται συνεχώς μεταξύ 2 και 4 πόντων. Πατονίδης. Μωυσής. Το δεύτερο λεπτά ακόμα, ωραία reverse του Πατονίδη, αλλά βήματα. Μουσούλης, κλασική κίνηση, νέο καλάθι. Ισοπαλία στο μάτσο, 27 πόντους με τον Μουσούλη να δίνει μία ακόμα λύση στην ομάδα του. Πατονίδης από την baseline, πέρασε. Χαμηλά έχει αυτό το φάουλ από τον Καριώτη. Τέταρτο ομαδικό του Black Mamba. Βέλης.
Πατονίδης για 2 στο καλάθι, ωραία εκτέλεση από τον Φίλιππο. Η ασίστ του Βέλη, 27-29, δεν χάνουν το προβάδισμα ελτήρι. Μουσούλης νιώθει καλά. Αλλά στοχή από την περίμετρο, Καριώτης ένα ακόμη επιθετικό rebound. Και ο Μονέος που επιμένει στο τρίποντο, αλλά στοχή. Και έτσι παίρνουν ελτήρι. Θάνος Πατονίδης. Ωραία η πάσα για τον Φίλιππο που χάνει όμως το καλάθι. Απογοητευμένος με τον αδερφό του ο Θάνος. Όπα, ο Μονέος πήγε να βάλει το καλάθι της σεζόν εκεί. Αλλά θα χρειωθεί με βήματα. Κωνσταντινάκος επιστρέφει στο παρκέ, ο Μωυσής πάει στον πάγκο. 2,5 λεπτά ακόμα για την ανάπαυλα, συν 2 για τους ελτήριους που έχουν και την κατοχή. Καρδάσης, Βέλης. Κωνσταντινάκος, ωραία, περνά την μπάλα στον Θάνο Πατονίδη. Χρεώνεται ξανά με βήματα. Έχουν βελτιωθεί αμυντικά τώρα οι γηπεδούχοι που δεν αφήνουν αυτά τα high-low μεταξύ Κωνσταντινάκου και Πατονίδη. Το είδαμε στις 3-4 φάσεις. Ο Δανίκογλου για πρώτη φορά πατά παρκέ. Ο Μουσούλης για πρώτη φορά πάει στον πάγκο με εξαιρετική συμμετοχή στα πρώτα 18 αγωνιστικά λεπτά. Μονέος. Δανίκογλου. Φωτογλου για 3, μπάλα στο σίδερο, μαζεύει ο Νίκονας. Πατονίδης σε προσωπική ενέργεια, θέλησε να τα βάλει με όλους, κερδίζει φάουλ χαμηλά στην προσπάθεια. Στην προσπάθεια 2 βολές. Τον Πατονίδη που έχει καλά ποσοστά από τη γραμμή. Μονέος πάει το ρόδι. Ισοπαλία στους 30 πόντους με το μεγάλο τρίποδο του Γιάννη Μονέου. Και τώρα λιγότερο από 90 δευτερόλεπτα ακόμη. Κωνσταντινάκος, η πάσα για τον Φίλιππο δεν ήταν ιδανική. Η κατοχή όμως θα παραμείνει για τους ελιτήριους. Πατονίδης το σκέφτηκε, δεν το πήρε. Πασάρια τον Καρδάση, Βέλης. 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Βέλης, Καρδάσης πρέπει να εκτελέσει και το κάνει μπροστά στο υψωμένο χέρι του Καριώτη. Συνδέεται με το αντίπαλο καλάθι, 30-32. Ελτήρι δεν αφήνουν το Black Mamba να προσπεράσει. Φάουλ κερδίζει ο Χιμντάν. Μονέος για 3, ναι! Τώρα βρίσκει το χέρι του και βάζει συνεχόμενα καλάθια και περνούν μπροστά οι γηπεδούχοι. 33-32. Πατονίδης, ωραία στον Νίκονα. Βήματα. Βήματα και πάλι από τους ελιτήριους. Στήριγμα για ποιο λόγο. Ξαναγίνει επαναφορά. 45,3. Τα δευτερόλεπτα στο ρολόι. Σίγουρα από μία κατοχή για κάθε ομάδα. Ενώ έχει έρθει και ο ξενόφος για τους ελιτήριους, θα παίξει ο δεύτερο μήχρονο λογικά. Μονέος ψάχνει χώρο. Καριώτης μέχρι μέσα ανενόχλητος. Τελειώνει τη φάση σαν σε προπόνηση. 35-32. Και το Black Mamba θέλει να πάει στα αποδυτήρια με προβάδισμα. Κωνσταντινάκος έχει δει το ρολόι. Έχει χτυπήσει ο Μονέος. Μονέος που ουσιαστικά καλείται να καλύψει
το κενό στο ρόστερ που άφησε η φυγή του Λουκόπουλου. 16,4 στο ρολόι, τα 10 εκ των οποίων τώρα είναι για τους ελτήριους. Κωνσταντινάκος, Σταυρωτή, πάσα στο πλάι. Πατονίδης, το χασε, πήρε ο Δανίκογλου. 5 δεύτερα ακόμα, Δανίκογλου έχει δει το ρολόι. Θα εκτελέσει εκείνος για 3, είναι αδύναμο όμως το σουτ. Το χρονόμετρο σταματά στα 2 δέκατα του δευτερολέπτου. Θεωρητικά δεν βγαίνει σουτ σε αυτό το χρόνο. Μόνο ένα tip στην μπάλα. Οι ελτήριοι θα πετάξουν την μπάλα. Τέλος λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο, 35-32 συν 3 για την ομάδα του coach Παντελή Μπασδάνη. Σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο εδώ στα Λιώσια. Πρώτη κατοχή για τον Black Mamba. Σπουδαίο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο και από τις δύο ομάδες. Αρκετά υψηλή παραγωγικότητα. Εκατέρωθεν, πρώτη κατοχή για το Black Mamba του coach Μπαζάνη. Μονέος παίρνει screen του Καριώτη, καλή άμυνα του Καρδάση. Τα οδεύες στο χαμηλό post, Μουσούλης για 3 στο σίδερο, ψηλά ο Χιντάν. Μια ακόμα έξτρα επίθεση για τους γηπεδούχους, Μονέος. Στερο Χιρασκάρ ψάχνει τον χώρο να εκτελέσει, τον βρίσκει και στέλνει τη διαφορά στους 5, 37-32. Μονέος, Δέδες, Κιντάν, Καριώτης και Μουσούλης για Black Mamba. Ο Καρδάσης, ο Πατονίδης, ο Κωνσταντινάκος, ο Μωυσής και νέο πρόσωπο Ξενόφος που ήρθε για να βοηθήσει τους ελτήριους στο δεύτερο ημίχρονο. Oh. Πρέπει να έχει γυρίσει το πόδι του ο Πατονίδης που δεν πατά καλά. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να ξαναπαίξει σήμερα. Τον αστράγαλό του πιάνει. Εδώ και ο Φίλιππος ο Πατονίδης στη θέση του. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Η επαναφορά του Ξενόφου δεν είναι καλή. Παίρνει ο Μονέος. Βέβαιες. Θα χρειωθεί με βήματα. Ο Δέδες διαφωνεί. Μένει το 37-32. Ξενόφος Κωνσταντινάκος. Καλή άμυνα του Μονέου που θέλει να τιμωρήσει αυτή την σκι πάσα. Κατοχή παραμένει για τους ελτήριους, 7 δευτερόλεπτα έχουν στη διάθεσή τους. Σαντινάκος, Ξενόφος, Καρδάσης πρέπει να το πάρει και το παίρνει, αλλά δεν είναι καλό. Μονέος τώρα. Μουσούλης. Για μέχρι μέσα η μπάλα με μια διπλή αναπήδηση θα πέσει εντός του καλαθιού. Το Black Mamba ξεκινά με καλούς ιονούς στο δεύτερο ημίχρονο και ανεβάζει το δίκτυο διαφορά στο συν 7. Οι ελτήριοι, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχουν σκοράρει στα πρώτα δύο λεπτά της τρίτης περίοδου. Κωνσταντινάκος τώρα για τον Πατονίδη. Ο Μωυσής τον Καρδάση. Κωνσταντινάκος στα 3 δευτερόλεπτα για να μαζέψει ο Καριώτης στη συνέχεια. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα για τους ελτήριους χωρίς τον Θάνο Πατονίδη. Βέβαιες για 2 με ταμπλό στο καλάθι. 41-32 και το επιμέρους σερί του Black Mamba συνεχίζεται. Οι ελτήριοι καλούνται να βγάλουν αντίδραση άμεσα. Πριν η διαφορά ξεφύγει για τα καλά. Ξενόφος, Καρδάσης. Ωραία η Σταυρωτή, πέρασε μέχρι μέσα, τρομερή φάση από τον Καρδάση που είναι εκπληκτικός. (Συσχελίδι) 41-34, ανάσα για τους ελιτήριους. Ο Μονέος αστοχή από μακριά. (Συσχελίδι)
Παίρνει ο Μωυσής. Ξενόφος. Αλλά βρίσκει στο πόδι του Μωυσή. Μένει το 41-34. Τον ίδιος επιστρέφει στη θέση του Μωυσή. Ελπίζω να επιστρέφει επειδή είναι καλά το πόδι του, όχι επειδή δεν θέλει να αφήσει την ομάδα του να παίξει χωρίς αυτόν. Δέδες. Κολλημένος πάνω του ο Ξενόφος. Ο Δέδες πέρασε, πέτυχε το καλάθι, αλλά τι έχουμε? Φάουλ. Πάλι χαμηλά του Ξενόφου. Μόλις το πρώτο φάουλ ήταν αυτό στην τρίτη περίοδο. Δέδες επανέφερε. Μουσούλης για 3 από τις 45 μοίρες. Ένα από τα αγαπημένα του σουτ. Θα σκοράρει και θα στείλει τη διαφορά για πρώτη φορά στους 10 πόντους. 44-34. Τα πρώτα 3,5 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου ανήκουν αποκλειστικά στο Black Mamba που έχει επιβάλει το δικό του παιχνίδι. Πατωνίδης, Κωνσταντινάκος, ωραία συνεργασία. 44-36 φυσικά και δεν θα τα παρατήσουν οι ελιτήριοι που έχουν μάθει να επιστρέφουν. Μονέος. Θα βάλει το σκρίνο Χιντάν. Μονέος ψάχνει στήριγμα, εν τέλει θα εκτελέσει για 3. Πάνω από τον Καριώτη. Και η επίθεση ανανεώνεται. Χιντάν ζητά και παίρνει. Θα εκτελέσει αλλά θα αστοχίσει. Το rebound από τον Φίλιππο Πατωνίδη. Καρδάσης. Δεν ρισκάρει την πάσα στον Ξενόφο. Τώρα θα του δώσει. Πατωνίδης από τη 45. Άτυχος. Παίρνει ο Μουσούλης στο αμυντικό. 5,5 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Συν 8 για τον Black Mamba. Του δείχνει να πατά καλύτερα. Μετά την ανάπαυλα. Δέδες σε μισμάτς με τον Ξενόφο, νέο φάουλ. Σίγουρα το δεύτερο, δεν ξέρω αν έχει κι άλλο. Μουσουλής. Χιντάν. Μπάλα θα καταλήξει το καλάθι. Ωραία συνεργασία Μουσούλη και Χιντάν για το νέο συν 10 του Black Mamba. 46-36. Σαφώς πιο ικανοποιημένος με την απόδοση της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο ο coach Βαζδάνης. Ωραία πάσα του Νίκονα. Ο Φίλιππος όμως αστοχεί απέναντι στον Καριώτη. Και τώρα σκαστή πάσα για τον Δέδε που θα τελειώσει αέρινος τη φάση. Τον εφημιασμό ασίστ του Μονέου. Και αμέσως το time out των ελιτήριων. Εδώ είμαστε. Σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης. Ένα πεντάλεπτο πριν ξεκινήσει η τελευταία περίοδος. Το Black Mamba προηγείται για πρώτη φορά με 12 πόντους. Βέλης Καρδάσης, Κωνσταντινάκος, Θάνος Πατωνίδης και Ξενόφος θα προσπαθήσουν να αλλάξουν την εικόνα των ελιτήριων. Ο Βέλης όμως έχει πατήσει την sideline. Πεντάδα για το Black Mamba. Μουσούλης, Μονέος, Καριώτης, Χιντάν και Δέδες. Μουσούλης. Μονέος βγαίνει από ένα σύστημα που σχεδιάστηκε για τον Λουκόπουλο και κερδίζει φάουλ για 3 βολές. Τρίτο ομαδικό των ελιτήριων δεν αξιοποιήθηκε όπως θα έπρεπε. Στο 36. Στην τρίτη. Πάνω του Πατωνίδη.
Διαφορά στους 14 πλέον. Κωνσταντινάκος. Λάθος πάσα, κλέβει ο Χιμντάν. Διορθώνει ο Βέλης. Βέλης για 2. Βιάστηκε, είχε ελεύθερες επιλογές και στον Πατωνίδη και στον Κωνσταντινάκο. Λιγότερο από 4 λεπτά ακόμη στην τρίτη περίοδο, το Black Mamba έχει χτίσει διαφορά ασφαλείας. Χιμντάν είναι και δεύτερος παίκτης πάνω του, βγάζουν δυνάμει να ελτήρει. Κωνσταντινάκος, Καρδάσης πατάει γερά και τελειώνει τη φάση απέναντι στο Μονέο, 50-38. Τον Καρδάση να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός όποτε έχει επιχειρήσει να σκοράρει. Βήματα του Χιμντάν στην άλλη πλευρά. Θα πάει και στον πάγκο για να τον αντικαταστήσει ο Φωτογλου. Διαφορά στους 12. Βέλης. Κωνσταντινάκος από την ωραία πάσα του Θάνου Πατωνίδη. Διαφορά στους 10 τώρα, 50-40. Αντιδρούν οι ελιτήριοι. Μονέος. Μουσούλης. Βέβες. Μονέος πίσω από το screen. Η μπάλα στο σίδερο, το rebound από τον Βέλη. Ψάχνει μακρινή πάσα για τον Καρδάση που θα προλάβει, αλλά εκεί δεν μπορεί να την πετάξει σε κανέναν. Πάμε σε time out. Συνέχεια στο μάτς. Μονέος Καριώτης, Φωτογλου, Μουσούλης και Δέδες. Ο small ball σχήμα του coach Μπαζδάνη τώρα. Είναι και απουσία του Χιμντάν, Μουσούλης για 3, το βάζει. 53-40. Μουσούλης δεν επιτρέπει στους ελιτήριους να αναθαρίσουν. Καρδάσης, Κωνσταντινάκος, Βέλης, Θάνος Πατωνίδης και Ξενόφος για τους ελιτήριους. Νέο λάθος. Βέβες, Μουσούλης, Φωτογλου, λάθος. Παίρνει ο Βέλης. Λάθος πάσα του Βέλη, νέο κλέψιμο του Φωτογλου. Τίποτα δεν πάει καλά για τους ελιτήριους στα τελευταία λεπτά. Μουσούλης τώρα. Σε τεπίδεση η μπάλα στη weak side. Φωτογλου δεν θα διστάσει να εκτελέσει από μακριά. Παίρνει ο Καρδάσης. 1.36 ακόμα στην τρίτη περίοδο. 53-40 το σκορ. Να καλά ψυχολογία στέλνουν τώρα οι ελιτήριοι. Κωνσταντινάκος θα μπορούσε να πασάρει στον Πατωνίδη. Ζητά φάουλ, τίποτα λέει ο ρέφερι. Μονέος. Ωραία στον Φωτογλου. Φωτογλου για 3. Rebound του Βέβε. Μουσούλης για αυτή τη φορά από την περιφέρεια. Βέλης. Πατωνίδης, ζητά ο Νίκονας. Καρδάσης θα του δώσει. Καρδάσης με το δεξί, τελειώνει τη φάση. Καρδάσης θα πρέπει να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες. Κάνει εξαιρετικό μάτς. 53-42. Φαίνεται το Black Mamba. Πάμε να το παίρνω πίσω. Βάζει το καλάθι ο Μονέος. 55-42 συν 13. Παίξε. 17 δεύτερα ακόμα. Βέλης μέσα. Αυτό χρειαζόταν η ομάδα των ελιτήριων. 55-45 διαφορά στους 10. Μουσούλης θα απαντήσει. Όχι. Παίρνει ο Δέδες. Δεύτερη προσπάθεια, καλάθι από τον Δέδε. Πάλι 2-10 τα δευτερόλεπτα έχουν μείνει. Πάλι δεν προλαβαίνουν να κάνουν πολλά ελτήρι. 57-45.
τέλος στην τρίτη περίοδο, συν 12 για τον Black Mamba. Τέταρτο δεκάλεπτο στα Λιώσια, πρώτη κατοχή από τους Ελιτήριους. Εμψυχωτική ομιλία του Νίκονα στο μεσοδιάστημα. Για να δούμε αν μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Black Mamba είναι ομάδα που δύσκολα δέχεται ανατροπές. Ο Πατωνίδης αστοχεί, ο Δέδες μαζεύει. Τα αδέρφια Πατωνίδη, ο Νίκονας ο Κωνσταντινάκος, ο Μωυσής και ο Βέλης στην πεντάδα των τυπικά φιλοξενούμενων Δέδες. Παράβαση 3 δευτερολέπτων ή μεταφορά, δεν είδα τη έδειξε ο ρέφερη. Σημαντικό είναι ότι η κατοχή είναι για τους Ελιτήριους. Δέδες Μονέος, Δανίκογλου, Φώτογλου και Χιντάν. Πέντε του coach Μπαζδάνη. Βέλης για 3. Βάλα στο σίδερο, παίρνει ο Δανίκογλου τώρα. Δανίκογλου. Βάλα χαμηλά στον Χιντάν. Φώτογλου, Μονέος. Όλο από τον Βέλη, πρώτο στην τέταρτη περίοδο. Καρδάσης αντικαθιστά τον Βέλη. Μονέος. Πάνω του Πατωνίδη. Χωρίς σκορ το πρώτο λεπτό στην τέταρτη περίοδο. Πατωνίδης για τον Μωυσή. Ο Φίλιππος θα δοκιμάσει για 3 και θα το βάλει. Διαφορά κάτω από το ψυχολογικό ρε των 10 πόντων, 57-48. Φώτογλου. Θέλει να απαντήσει αλλά δεν τα καταφέρνει. Για να δούμε αν μπορεί να μειώσουν κι άλλο οι Ελτήρι. Να βάλουν φωτιά στο μάτς. Βάλει του Φώτογλου. Πάμε στον Θάνο Πατωνίδη, ένα φάουλ για κάθε ομάδα. Θυμίζω 18η αγωνιστική στον τρίτο όμιλο της Master League. Πατωνίδης αστοχή σε ένα corner 3. Βέβες θέλει να τα βάλει με όλους, μένει στον αέρα, αλλά αστοχή. Μωυσής. Καλή κυκλοφορία για τους Ελιτήριους. Πατωνίδης, ψάχνει πάσα, αλλά βρίσκει σε πόδι. Τον πάγκο για το Black Mamba εκτελώντας χρέη βοηθού προπονητή ο Μαρίτσας που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τους Lionmen, είχε μια άσχημη πτώση. Παίξε με το Χιντάν. Μένει το 57-48. Λιγότερο από 8 λεπτά ακόμη στο μάτς. Μάτς πάντως δεν είναι τόσο σκληρό όσο περίμενα. Σε αυτό δύο πράγματα παίζουν ρόλο, και το γεγονός ότι οι δύο ομάδες είναι σχετικά διάφορες βαθμολογικά. Τρίποντο του Φώτογλου για το 60-48. Και ο δεύτερος παράγοντας είναι η απουσία του Γκότσι, του ψηλού των Ελιτήριων. Άστοχος ο Μωυσής που θέλει να απαντήσει. Ωραία πάσα του Δέδε. Μονέος με το αριστερό, το χάνει. Παίρνει ο Μωυσής. Διαφορά έχει πάει ξανά στους 12 πόντους. Μωυσής, Πατωνίδης, Καρδάσης. Μωυσής πρέπει να το βάλει αυτό. Η μπάλα θα πέσει στο καλάθι. Με δώσει τύχης. 60-51. Μειώνουν ξανά στους 9 Ελιτήριοι. Η απάντηση από τον Φώτογλου που παίζει ρολόι τώρα. Διατηρεί το διψήφιο προβάδισμα της ομάδας του. Μωυσής για την απάντηση, απίστευτα πράγματα.
Οι δυο τους συναγωνίζονται σε τρίποντα. Μωυσής και Φώτο στις τελευταίες φάσεις. Για να δούμε. Βέβαιες. Ξανά στον Φώτογλου. Τώρα περνά την μπάλα με σύνεση στον Χιντάν. Χρεώνεται με βήματα για μία ακόμα φορά. Χιντάν μακριά από τον καλό του εαυτό σήμερα. 63-54. 6 λεπτά ακόμη. Στα Άνω Λιώσια. Πατωνίδης. Να περάσει από την baseline, καλή άμυνα του Βέβε. Μωυσής ελεύθερος τώρα για τρεις. Το βάζει και αυτό. Ο Μωυσής παίρνει από το χέρι τους ελιτήριους και τους βάζει στο μάτς. 63-57, η διαφορά πέφτει στους 6 πόντους μετά από πάρα πολύ ώρα. Για να δούμε τώρα την αντίδραση του Black Mamba. Βέβες μπεστάζει προς στιγμή, εκτελεί και αστοχή. Παίρνει ψηλά το αμυντικό ο Μωυσής Καρδάσης. Δεν θα βιαστούν οι ελιτήριοι, Κωνσταντινάκος. Πατωνίδης, το στόπ του Χιντάν, εντυπωσιακό, αλλά υπάρχει φάουλ. Πάμε σε ένα time out. Σε λίγο και πάλι μαζί. 5-32 για το φινάλε, 63-57, μπροστά πάντα το Black Mamba, πιέζουν οι ελιτήριοι. Κωνσταντινάκος στην επαναφορά, τα off-ball screen, τα... Βγάλουν τον Πατωνίδη σε πλεονεκτική θέση, αλλά θα αστοχίσει. Χιντάν, Δανίκογλου, Μονέος, Φώτογλου και Μουσούλης για τον Black Mamba. Τα αδέρφια Πατωνίδη, ο Κωνσταντινάκος, ο Καρδάσης και ο εξαιρετικός στα τελευταία λεπτά Μωυσής στην πεντάδα των ελιτήριων. Μονέος παίρνει screen, σταματά την τρίπλα και ψάχνει στήριγμα. Μουσούλης για τρεις. Τουρμπάνα από τον Κωνσταντινάκο. Τελευταίο πεντάλεπτο στο match, τώρα θα κρυφθούν όλα. Μπαλά αρχίζει να ζυγίζει πιο βαριά από το συνηθισμένο. Πατωνίδης ένα κακό τρίποντο, παίρνει ο Μονέος. Παραλύρω το κλέψιμο. Μουσούλης. Δανίκογλου. Βάζει την μπάλα χαμηλά, Χιμντάν γυρνά με το αριστερό. Νέο rebound του Κωνσταντινάκου. Βγάζουν συνεχόμενες άμυνες οι ελιτήριοι, αλλά δεν σκοράρουν μπροστά και έτσι δεν πέφτει διαφορά. Καρδάσης, Πατωνίδης, κακή συνεννόηση με τον Κωνσταντινάκο. Πατωνίδης περίμενε ότι θα κόψει ο Κωνσταντινάκος στην πλάτη του Δανίκογλου, δεν βγήκε φάση. Χιμντάν έχει πάρει μια βόλτα να φέρει την μπάλα. Ακολουθεί το μάτς των Thunderdogs με την Capital. Η Capital που από ό,τι βλέπω έχει μαζευτεί από νωρίς. Έπρεπε να πέσει για να αρχίσει να συμπληρώνει οκτάδες και εννιάδες. Κρίμα. Θεωρώ ότι πλήρης αυτή η ομάδα θα έχει πολύ καλύτερη παρουσία. Δανίκογλου σε μία από τις λιγοστές του προσπάθειες. Θα βάλει ένα μεγάλο καλάθι, 65-57. 4 λεπτά ακόμη, Κωνσταντινάκος. Μωυσής, ωραία προσποίηση. Εκτελεί για 2. Υπάρχει φάουλα από τον Δανίκογλου που το παραδέχεται υποτικά σηκώνοντας το χέρι. Δύο ομαδικά για κάθε ομάδα και δύο βολές με τον Λάζαρο Μωυσή. Πάγκο, ο Πατωνίδης, ο Φίλιππος, το παρκέ ο Ξενόφος. Μέσα η πρώτη βολή. 65-58. Μέσα και η δεύτερη από τον Μωυσή που συνεχίζει να παίρνει τους ελιτήριους στις πλάτες του. Στους 6 το μάτς. 65-59, Δανίκογλου. Απέναντι, θα κλέψει ο Μωυσής. Λειψοκίνδυνη, σκιπ πάσα. Και επιλογή που τιμωρείται. Πατωνίδης. Μωυσής. Σε μαρκαρίζεται, σουτάρει για τρεις. Το χάνει. Ριμπάουντ του Δανίκογλου.
Μουσούλης σε αργό τέμπο το Black Mamba που δεν έχει λόγο να βιαστεί. Έχει μια καλή διαφορά 6 πόντων για τα δεδομένα της αναμέτρησης. Μπάλα χαμηλά στον Χιμντάν. Εξαιρετική η πάσα του Μουσούλη. Έκλεισαν 2 και 3 παίκτες πάνω στον Χιμντάν, αλλά αυτός κατάφερε να σκοράρει. 67-59. Μωυσής. Και οι δύο μάτσες έχουν φάουλ να δώσουν. Η λόμπα για τον Πατονίδη, εξαιρετική δημιουργία του Κωνσταντινάκου. Καλάθι από τον Θάνο. 67-61, σκληρό καρύδι ελιτήρι. Το παλεύουν μέχρι το τέλος. Μονέος πέρασε, πέτυχε και το καλάθι. Τρομερή φάση από τον Μονέο, που δηλώνει παρόν την κρίσιμη ώρα. 69-61. Πάμε σε ένα time out. 2 και 37 ακόμη για το φινάλε. Συν 8 για τον Black Mamba. Κατοχή για ελιτήριους. Καρδάσης, Κωνσταντινάκος, Ξενόφος, Πατονίδης και Μωυσής. Κωνσταντινάκος περνά στα πόδια από τον Δανίκογλου, έξυπνα, και κερδίζει το φάουλ. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Δανίκογλου, Μουσούλης, Χιμντάν, Μονέος και Φώτογλου. Η πεντάδα του coach Μπασδάνη. Τρίτο μαδικό για τον Black Mamba. Μέσα η πρώτη βολή, 69-62. Ένα φάουλ έχει να δώσει ακόμα τον Black Mamba. Δύο έχουν να δώσουν οι ελιτήριοι. Κωνσταντινάκος χάνει τη δεύτερη. Rebound του Μουσούλη. Μονέος πάνω του. Ο Καρδάσης σωστά του δίνει τον δεξιδιάδρομο. Κωνσταντινάκος, ευκαιρία για τους ελιτήριους να μειώσουν. Κωνσταντινάκος, Ξενόφος, καλή άμυνα του Μονέου, αλλά έχει σφύριμα για φάουλ. Δεν υπάρχει φάουλ. Κατοχή απλά είναι για τους ελιτήριους. 18 δεύτερα ακόμα στη διάθεσή τους. Κρίσιμη επίθεση. Πατονίδης στο ένας εναντίον όλων. Το φάουλ από τον Μουσούλη που ήρθε για να διπλώσει την άμυνα. Φάνηκε να τον κόβει νόμιμα. Υπάρχει φάουλ όμως σύμφωνα με το ρέφερι, που ήταν πιο κοντά στη φάση. Ο Δέδες επιστρέφει αντί του Δανίκογλου. Τονίδης χάνει την πρώτη. Έξω και η δεύτερη. Αρκετές χαμένες βολές τώρα από τους ελιτήριους, που χάνουν συνεχόμενες ευκαιρίες να πλησιάσουν. Δέδες, Χιμντάν, καλάθι και ίσως να τελείωσαν όλα. 71-62 διαφορά στους 9 και πλέον καλούνται να ανέβουν ένα βουνό οι ελιτήριοι. Πατονίδης. Ωραία πάσα για τον Καρδάση. Σκοράρει. Καρδάσης δίνει ξανά τη λύση, 71-64. Δώστε την μπάλα λίγο περισσότερο, θα πω εγώ. Δέδες παίζει με το ρολόι. Βάζει την μπάλα στον Χιμντάν, που την κρίσιμη ώρα δηλώνει παρόν και με συνεχόμενους πόντους απλοποιεί την κατάσταση για την ομάδα του. 73-64. Ξανά στους 9, Καρδάσης. Περνά στα πόδια, εντάξει, τρομερός. 73-66. Χιμντάν είναι στα κατεβάσεις την μπάλα. Το φάουλ από τον Νίκονα. Και ο Φίλιππος Πατονίδης στη θέση του Ξενόφου. Διαφορά στους 7, 70 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Δέδες. Σκρίν του Φώτογλου. Πάσα για τον Χιμντάν. Χωρίς αποτέλεσμα. Ίσως να είναι η τελευταία ευκαιρία των ελιτήριων να επιστρέψουν για τα καλά.
73-66, 1-0-2 στο ρολόι. Ένα τρίποντο εδώ θα αλλάξει την κατάσταση και το momentum. Πατωνίδης θέλει να πάει κοντά στο καλάθι, φάλ του Δέδε. Ζευγάρι βολών για τον Θάνο Πατωνίδη που καλείται να είναι ψύχρεμος τώρα. Χάνει την πρώτη. Μέσα η δεύτερη, 73-67. Μονέος. Ωραία, θα πετάξει την μπάλα μπροστά για τον Δέδε. Υψώνει για τον Μουσούλη. Άρα λίγο εδώ χάθηκε μια φάση για highlight. Άλλος ο Κωνσταντινάκος που ζητά φάουλ πάνω στον Πατωνίδη και μάλιστα στο κεφάλι. Σαράντα δεύτερα ακόμα, Πατωνίδης. Καρδάσης για τρεις, δεν είναι καλό το σουτ, rebound του Φίλιππου. Πάνω στον Πατωνίδη από τον αριστερό διάδρομο, μετράει το καλάθι. Όχι, χαμηλά έχει δεύτερο φάουλ. Νέο ζευγάρι βολών για τον Θάνο Πατωνίδη. Ανάλυση στην πρώτη βολή. Πατωνίδης δεν μας συνηθίζει να χάνει τόσες βολές. Βάζει τη δεύτερη. 93-68, 30 δεύτερα πριν το φινάλε. Δέδες. Εύκολα θα πέρασουν το κέντρο οι παίκτες του Black Mamba. Black Mamba που αν το match πάει να κριθεί στις ειδικές καταστάσεις, σχεδόν πάντα καταφέρουν να το πάρουν. Αμήνα με φάουλ του Πατωνίδη πάνω στον Χιντάν. Στέλνει τη διαφορά στους 6. Αν βάλει και τη δεύτερη τελειώνει κάθε ελπίδα των ελιτήριων, αφού θα χρειάζονται 3 κατοχές για να επιστρέψουν. Τελευταία 15 δευτερόλεπτα. Black Mamba πήρε το επιθετικό rebound. Ο Δέβες θα βάλει το κερασάκι στην τούρτα. Πατωνίδης τελευταία 5 δευτερόλεπτα. Θα δοκιμάσει για 3 και θα ευστοχίσει. Λίγο νωρίτερα αν είχαμε ένα τέτοιο σουτ, ίσως να υπήρχε διαφορετική εξέλιξη. Λήξη της αναμέτρησης, ωραίο μάτς. 76-71, 15η νίκη για τον Black Mamba που θα αντιμετωπίσει τους Thunder Dogs την τελευταία αγωνιστική για τη μάχη της δεύτερης θέσης. Στο 18 υποχωρούν οι ελιτήριοι που τερματίζουν στην 5η θέση λογικά. Αυτά από εμάς. Καλό σας βράδυ.